Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Πέπας. Το junk food ή αλλιώς πρόχειρο φαγητό δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Όταν λέμε junk food, εννοούμε το πρόχειρο φαγητό αυτό που συνήθως έχει λιγότερα θρεπτικά συστατικά, αλλά είναι ψηλότερα σε περιεκτικότητα, σε αλάτι, λίπος και θερμίδες. Ακόμα και πιο φανατική της υγιεινής διατροφής, κάποιες φορές θα φάμε πρόχειρα απ' έξω. Σκεφτείτε μια κατάσταση. Έχετε βγει έξω με την παρέα σας, περνάτε καλά, έχει περάσει λίγο η ώρα και ενώ είστε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, αντιλαμβάνεστε ότι πεινάτε τρομερά. Σαλάτα με τόνο δεν πρόκειται να βρείτε εκείνη την ώρα, το γιαούρτι με το μέλι είναι μια πολυτέλεια, οπότε η παρέα θα πάει για φαγητό και εσείς θα ακολουθήσετε μαζί τους. Κάνουμε συγκριτικό τεστ ανάμεσα στις δύο πιο διαδεδομένες επιλογές, σουβλάκι ή πίτσα. Το σουβλάκι είναι το ελληνικό πρόχειρο φαγητό. Θα μπορούσε να ήταν μια πολύ υγιεινή επιλογή, αλλά το πρόβλημα είναι συνήθως ότι τηγανίζουν τα πράγματα σε φινικέλαιο, το οποίο είναι πλούσιο σε κορεσμένα, δηλαδή βλαβερά για την υγεία λιπαρά. Αν το συνδυάσουμε και με πατάτες τηγανιτές, με σος και με γύρο χοιρινό, τότε ένα σουβλάκι φτάνει τις 450 θερμίδες. Η πιο light εκδοχή έχει αλάδωτη πίτα, χωρίς τηγανιτές πατάτες, καλαμάκι κοτόπουλο αντί για γύρο χοιρινό, όπως επίσης και περισσότερα λαχανικά και γιαούρτι αντί για σος. Έτσι γίνεται μια πολύ υγιεινή επιλογή με μόνο 250 θερμίδες. Ο μεγάλος αντίπαλος έρχεται από την Ιταλία. Ένα κομμάτι special pizza περιέχει περίπου 400 θερμίδες και 21 γραμμάρια λιπαρά. Αλλά ποιος μπορεί να φάει μόνο ένα? Η πιο light εκδοχή έχει ψηλή ζύμη, λιγότερα λαντικά και περισσότερα λαχανικά, όπως επίσης τυριά χαμηλών λιπαρών, όπως μοτσαρέλα, αντί για κίτρινα τυριά. Έτσι, ένα light κομμάτι μπορεί να φτάσει τις 220 θερμίδες. Ο μεγάλος νικητής, με συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι το σουβλάκι. Και όχι γιατί έχει ελληνική προέλευση, αλλά επειδή και στις δύο εκδοχές είναι συνήθως πιο χαμηλά σε λιπαρά από ό,τι είναι η πίτσα. Σίγουρα προτείνουμε τη light εκδοχή που είναι πολύ υγιεινή. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι τόσο βλαβερό να φάμε ένα πρόχειρο φαγητό απ' έξω? Ας το απομυθοποιήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι πως αν φας μία φορά για ένα βράδυ, δεν είναι και τόσο καταστρεπτικό. Φτάνει να συνεχίσεις την επόμενη μέρα και να μπεις κανονικά στο πρόγραμμά σου. Αν η ισορροπημένη διατροφή είναι ο δρόμος που πηγαίνω και ο προορισμός μου είναι ένα υγιές, ωραίο σώμα, τότε αν κάνω μια πολύ μικρή παράκαμψη και επιστρέψω πάλι στο δρόμο μου, δεν είναι και τόσο μεγάλη ζημιά. Φτάνει να μην συνεχίσω την επόμενη μέρα να τρώω άσχημα, αλλά ούτε και να κάνω κάποια αποτοξίνωση τιμωρώντας τον εαυτό μου. Συνέχεια με ρωτάνε, είναι τόσο καταστροφικό, χαλάω όλη τη δίαιτά μου επειδή έφαγα μια φορά απ' έξω? Και η απάντησή μου είναι πάντα όχι. Ούτως ή άλλως, η ισορροπημένη διατροφή δεν είναι επιλογή μιας βραδιάς, αλλά μιας ζωής.